Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπτα Γη Περτογάν έβαλε χθε Σάββατο 26 έκτου του 2021 το θεμέλιο λίθο, ενώ δήλωσε ότι το έργο θα είναι έτοιμο μέσα σε έξι χρόνια. Διαφημίζει το έργο και την επίσημη παρουσίασή του από το 2011 και θεωρητικά από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή όπου εκτός των άλλων θα φέρει και γεωστρατηγική αναθεώρηση της περιοχής. Θα είναι το έργο που μπορεί να ανατρέψει κάθε παλαιά συνθήκη διατήρησης του στάτους κβώ στην περιοχή, ο τουρκικός αναθεωρητισμός και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις θα είναι ανυπολόγιστες. Η συνθήκη του Μοντρέ ήταν αυτή που δεν επέτρεψε τον ΝΑΤΟ να εισβάλλει μαζικά με πολεμικά σκάφη το 2014 όταν έγινε η απόσχηση τη Κρυμαία. Με ένα τέτοιο έργο στα χέρια, ο Τούρκο πρόεδρο θα θεωρεί ότι θα ελέγχει τη ροή, κάτι που κανεί δεν μπορεί να γνωρίσει μετά που θα καταλήξει από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσία. Ο Ερντογάν μιλάει για τα στενά του Βοσπόρου, τα νέα γιο, το λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων και τι νέε κομψέ κατοικίε με θέα το κανάλι, το οποίο έχει πλάτο τουλάχιστον 275 μέτρα. Η υδάτινη οδό μεταξύ τη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα του Μαρμαρά είναι μέρο μια σειρά φιλόδοξων έργων υποδομής για την Κωνσταντινούπολη και κοστίζει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά, αν όμω ολοκληρωθεί, θα έχει και άλλα πολιτικά και οικονομικά ωφέλη για την κυβέρνηση στην Άγκυρα.